Με ενημερώνουν ότι πρέπει να διακόψουμε γιατί έχουμε εξελίξεις σε σχέση με τον ανασχηματισμό. Πάμε στο στούντιο 1. Και δεν πρέπει να πω την πάσα μου. Ότι θα επιστρέψουμε στην κανονική ροή του προγράμματος λίγο αργότερα. Α, καλησπέρα, μπράβο. Καλή χρονιά. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Αγαπημένη εγώ Αλεξανδρινού, φίλη και συνάδελφος. Είναι η συνήθεια που έγινε λατρεία που έλεγε και η διαφήμιση. Ναι, διότι κάθε αλλαγή της χρονιάς, η πρώτη καλεσμένη του Happy Hour και το 19 και το 20 και δεν μπορούσε να είναι διαφορετικά και το 21, είναι η γωγό Αλεξανδρινού. Ελπίζω να πάει και το 21 όπως σου πήγαν οι προηγούμενες δύο χρονιές, γιατί προφανώς για να με φέρνεις και τρίτη φορά, σημαίνει ότι καλά σου μπήκαν οι προηγούμενες χρονιές. Ναι. Εύχομαι με τον ίδιο τρόπο να μπει και το 21, αν και είναι λίγο στριμωγμένα τα πράγματα, γενικότερα. Αλλά την υγεία μας να έχουμε. Εντάξει, δεν είμαστε ούτε προληπτικοί, ούτε πιστεύουμε σε αυτά, έτσι δεν είναι. Ούτε εσύ φαντάζομαι, ξέρω. Αλλά εντάξει, καμιά φορά λες ρε παιδί μου ότι οκ. Κοίταξε, δεν είναι ότι είμαι προληπτική. Πώς κάναμε το ποδαρικό κάθε φορά. Πιστεύω, ναι. Πιστεύω στην ενέργεια που αφήνει κάποιος στον προσωπικό μας χώρο, στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Αυτό το πιστεύω. Ναι. Άρα σημαίνει ότι. Ήταν και μια αφορμή, γωγό μου, να έρθεις, γιατί έφυγες και έριξες μαύρη πέτρα πίσω σου. Υπερβολές. Δεν ήρθες να πιούμε έναν καφέ, να φάμε μια σοκολατίνα, μια πραλίνα, μια χαλουμωτή, μια κολοκοτή τέλος πάντων, αν τροστάλλι μοιρά, έτσι που έχουμε εδώ. Είναι, απαγορεύεται. Είναι τα διατάγματα. Αλλά να ξέρεις ότι μόλις έστριψα και πήρα αυτή τη συνήθι παλαιότερα διαδρομή από το κάγκελο και μετά, κάτι έτσι είδα στο στομάχι μου, κάτι ένιωσα. Θετικό, όχι αρνητικό, γιατί έχω φύγει με πάρα πολύ αγάπη από το ΡΙΚ. Και ήταν πολύ περίεργο. Για να μην σχολιάσω το πόσο περίεργο είναι. Σε ποιο στούντιο είσαι. Το σε ποιο στούντιο είμαι, ναι. Που ο αυτοματισμός που σου έλεγα και πριν έτσι από απόσταση είναι το αρχίζει τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΡΙΚ. Εδώ, έχει μπει με στο σκληρό δίσκο. Ναι, γιατί είσαι στο στούντιο 1, από το οποίο στούντιο 1 μεταδίδεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Και εκεί που ήσουν πάρα πολύ καιρό. Καλή χρονιά λοιπόν, με υγεία, ας τα πούμε έτσι, ας τα πάρουμε λίγο πιο χαλαρά ξανά από την αρχή, με υγεία πάνω απ' όλα. Νομίζω ότι φέτος όλοι δώσαμε περισσότερο έμφαση και συνειδητοποίησαμε πόσο πραγματικά σημασία έχει η υγεία μας. Ναι, συμφωνώ μαζί σου ότι αυτό πλέον μας έχει γίνει δεύτερη φύση. Η υγεία είναι το πιο σημαντικό. Νομίζω ότι κάναμε αρκετά βήματα πίσω σε σχέση με την ύλη και είδαμε πιο πολύ τις ανθρώπινες σχέσεις, γιατί τώρα συνειδητοποιούμε την αξία τους. Δυστυχώς, το έχει ο άνθρωπος, δεν θέλω να ισοπεδώνω, όχι όλοι, αλλά το έχουμε ως άνθρωποι από την κεκτημένη ταχύτητα της καθημερινότητας να χάνουμε κάποτε την ουσία. Νομίζω ότι τώρα έχουμε αναθεωρήσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, πιστεύω στην πλειονότητά μας. Και αν θέλει κάποιος να πει ότι υπάρχουν και θετικά σε αυτή την κατάσταση, που σίγουρα υπάρχουν τα πολύ αρνητικά. Αν θέλει όμως κάποιος να δει και τα θετικά, είναι και αυτή η διαδικασία της επαναξιολόγησης στην οποία ο καθένας ενδεχομένως έβαλε τον εαυτό του. Είναι αυτό που λέει, καμιά φορά θυμήθηκα τώρα που το λες, είχα διαβάσει στον, νομίζω το λέω, ο Σόπενχάουερ, ότι η υγεία είναι τα 9 δέκατα της ευτυχίας. Διότι, αν το θυμάμαι τώρα, ότι μπορεί και να μην το είπα ακριβώς έτσι, αλλά περίπου ότι ένας άρρωστος βασιλιάς και ένας υγιής χωρικός, ας πούμε, ποιος είναι πιο ευτυχισμένος, ο βασιλιάς που είναι άρρωστος ή ο χωρικός που είναι υγιής και έχει την υγεία του και χαίρεται τη ζωή. Ναι, σίγουρα, αυτό. Σίγουρα είναι υγεία, αλλά θα ήθελα να. Θα πρόσθετα και τις ανθρώπινες σχέσεις. Τις ουσιαστικές δηλαδή, όχι τις δημόσιες σχέσεις, για τις οποίες εγώ εντάξει δεν φημίζομαι, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που τους αρέσει, ας πούμε, να. Δεν το επικρίνω. Υπάρχουν κάποιοι που τους αρέσει, να έχουν και από αυτές. Ο γνωστός, του γνωστού και εγώ λίγο αυτά τα βαριέμαι. Άρα λέω ότι μας δόθηκε ευκαιρία όταν, για παράδειγμα, σου λένε 10 άτομα θα δεις, που είναι μια άλλη συζήτηση αν είναι σωστό ή όχι. Εκεί έρχεσαι και πραγματικά φιλτράρεις, θεωρώ, ή τουλάχιστον εγώ αυτό έκανα, εμείς αυτό κάναμε ως οικογένεια, ποιοι πραγματικά έχουν αξία για σένα, ποιες είναι οι πραγματικές ουσιαστικές σχέσεις. Γι' αυτό σου λέω ότι αν θέλει κάποιος να δει και τα θετικά αυτής της ιστορίας, που ελπίζω γρήγορα να τελειώσει αυτή η ιστορία, γιατί μας έχει κουράσει όλους πάρα πολύ, αφήνω έξω τους ανθρώπους που έχουν ταλαιπωρηθεί και στην υγεία τους ή που αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη μέσα στα νοσοκομεία. Ψυχολογικά όμως, όλοι μας με κάτι θα μείνουμε από αυτή την ιστορία. Κυρίως τα παιδιά μας φοβάμαι και ανησυχώ, που δεν μπορούν να κατανοήσουν. Ακόμα και σε ηλικίες
το 10, όπως έχω εγώ το 11 που είναι η κόρη μου, όσο και να εξηγείς, κάποια πράγματα φαίνονται αφύσικα. Ναι. Άρα πιστεύω ότι εκεί θα μείνουν κάποιες φοβίες, κάποιες ανησυχίες που θα τις βρούμε μπροστά μας μελλοντικά. Και αντί να καθόμαστε, να τσακωνόμαστε μέσα στο διαδίκτυο για το αν υπάρχει ο ιός, σε ποιο βαθμό υπάρχει, τι μετάλλαξη είναι αυτή, ότι μας βάζουν τσιπ, ό,τι, νομίζω πρέπει να κάνουμε λίγο εστίαση στα σημαντικά που θα βρούμε στο άμεσο μέλλον μπροστά μας και να βρούμε λύσεις για αυτά. Και όχι να είμαστε επιδημιολόγοι του πληκτρολογίου και του καναπέ, γιατί ανάλογα... Ξέρεις, ανάλογα με το πρόβλημα που κάθε φορά απασχολεί την επικαιρότητα, γινόμαστε όλοι ειδικοί. Βλέπουμε ένα βίντεο στο YouTube και γινόμαστε ειδικοί. Όχι, δηλαδή, ας πούμε, είχε το κούρεμα, ήσουν οικονομολόγος. Έχει, ξέρω εγώ, εκλογές στην Αμερική, γίνεσαι διεθνολόγος. Δεν λέω ότι ο πολίτης δεν δικαιούται να έχει άποψη, ούτε λέω ότι πρέπει να τα καταπίνουμε όλα μάσιτα και να μην τα περνάμε τουλάχιστον από τη βάσανα της κοινής λογικής. Γιατί ναι, πολλά από τα πράγματα που μας έχουν φορέσει σε σχέση με την πανδημία. Είναι παράλογα. Και όσο και αν λένε ότι υπάρχει εξήγηση, όχι, δεν υπάρχει εξήγηση, ρε παιδιά, δεν υπάρχει έρισμα της λογικής. Γι' αυτό ναι. Και ο κόσμος, στον οποίο πλέον κουνάμε το δάχτυλο όπως συνήθεια αυτοί που κυβερνούν και έχει και αυτό κουράσει, γιατί πιστεύω ότι ο κόσμος σε ένα μεγάλο βαθμό συμμορφώθηκε, ιδίως στην πρώτη καραντίνα. Ο λόγος που νιώθω ότι δεν συμμορφώνεται τώρα είναι γιατί δεν πείθεται. Γιατί νιώθει ότι υπάρχει ένας παραλογισμός. Είναι αυτό που έλεγα και προηγουμένως, που ας πούμε έχει τρεις μέρες τώρα που σκεφτόμαστε αν θα είναι οριζόντιο, αν θα είναι κάθετο το lockdown, αν θα είναι χαλαρό, αν θα είναι αυστηρό. Και ο κόσμος αντιδρά αναλόγως. Δηλαδή, αυτό αποφάσισε να κάνεις κάτι και κάντο. Δεν είναι να διαιρέσεις για να μετράς αντιδράσεις. Τέλος πάντων. Ναι, αντιδρά αναλόγως. Τι είναι το καλό, ας πούμε, να σέρνετε τρεις μέρες η φήμη ότι θα έχει lockdown και να έχουν γεμίσει τα κομμωτήρια. Να υπάρχει πανικός, ξέρω, λέω τώρα, υποθετικά ναι. Στα σούπερ μάρκετ, γιατί φοβόμαστε ότι πάλι τα ίδια. Κάνει ό,τι είναι να κάνεις στα μέτρα της χώρας σου και όχι μιμητικά προς κάποια άλλη χώρα. Είναι διαφορετικές οι αναλογίες, είναι άλλος ο αριθμός του πληθυσμιακά, είναι διαφορετικές οι συνήθειες και διαφορετικά τα μεγέθη και έτσι πρέπει να, θεωρώ εγώ, θα έπρεπε να λειτουργούμε ως χώρα. Είμαστε πολύ μικρή χώρα και ενώ θα μπορούσαμε να είμαστε από εκείνους που το είχαν πλήρως ελεγχόμενο το πράγμα. Νιώθω ότι δεν είμαστε πλέον σε αυτή την κατάσταση. Ως πολίτης, έτσι. Δεν θέλω να γίνομαι σαν αυτούς που λέω ότι γίνονται επιδημιολόγοι και ειδικοί. Μιλώ πάντα περνώντας τα πράγματα από τη βάσανο της κοινής λογικής. Για πες μου λίγο τώρα, έτσι. Επειδή όλα αυτά και όλα αυτά που ανέφερες και προηγουμένως έχουν να κάνουν και λίγο ένα πράγμα το ότι όλο αυτό το διάστημα αναγκαστικά είμαστε στα σπίτια, είμαστε στο διαδίκτυο, ενημερωνόμαστε. Είμαστε σε μια ψηφιακή εποχή με τα υπέρ και τα κατά της. Εσύ πόσο digital είσαι? Εντάξει, εγώ από το Σεπτέμβριο πια έγινα εντελώς digital και εξ επαγγέλματος. Όταν ανέλαβα αυτό το project της Digital 3, το νέο διαδικτυακό κανάλι, το οποίο έτρεξε από τις 12 του Οκτώβρη και με την ευκαιρία σε ευχαριστώ γιατί όταν δέχτηκες και πρόσκληση για να έρθεις όταν ήταν στις πολύ αρχές, ήσουν εξ εκείνων που είπαν ναι και ήρθαν και συμμετείχες ως καλεσμένος σε εκπομπή, γιατί κάποιος θα μπορούσε να πει τι είναι αυτό τώρα, ξέρεις, κάτσε λίγο, μην πάω και δεν είναι κάτι καλό και το προφίλ μου και ήσουν εξ εκείνων όπως και άλλοι συνάδελφοι που μας τίμησαν στις εκπομπές. Ξεκίνησε λοιπόν τον Οκτώβρη, δειλά-δειλά, με 5 ώρες πρόγραμμα, με ενημέρωση, με ψυχαγωγία, με πολιτισμό, με πολύ αθλητισμό. Και τώρα μπαίνει σε νέα εποχή, από την ερχόμενη Δευτέρα. Και γεμίζει εντελώς το πρόγραμμα. Δηλαδή, πάμε από το πρωί ως το βράδυ. Ξεκινάει. Ναι, πλήρως. Πλήρως. Το πρόγραμμά μας εμπλουτίζεται ακόμη περισσότερο, με περισσότερη ενημέρωση. Σε συνδυασμό και με τα sites που έχει όμιλος στην Offsite, την Brief, το Κερκίδα.net, μπαίνουν όλα μέσα στο. Και γίνονται on air, να το πω έτσι γενικά. Και άρα έχουμε κάτι για όλους, κάτι για τον καθένα. Έχουμε φροντίσει να υπάρχει αυτή η ευκολία του διαδικτύου, ξέρεις. Ναι. Είναι λίγες εκπομπές που θα κάνω μόνο ώρες, ας πούμε, γιατί ακριβώς ο άλλος θα με δει από το κινητό, θα με δει από το τάμπλετ. Ξέρεις, η πανδημία έφερε και αυτή τη στροφή. Μάλλον της έδωσε μεγαλύτερη όθεση, γιατί υπήρχε ήδη στροφή στο διαδίκτυο. Άρα εκεί θέλω να έχω κάτι για όλους. Και πιστεύω ότι με το νέο μας πρόγραμμα από τη Δευτέρα θα το πετύχουμε αυτό. Και ευχαριστώ που μου δίνεις την ευκαιρία να το πω. Για πες μου λίγο έτσι τώρα, επειδή. Okay, για σένα ήταν μια πρόκληση αυτό. Το να αναλάβεις αυτό το project ως διευθύντρια της Digital
TV, ας το πω έτσι. Εσείς πώς το λέτε? Digital TV. Εμείς μας είναι η Digital, σκέτο, Digital TV. digitaltv.com.cy είναι διεύθυνση που μπορεί να μας είναι διεύθυνση, κάποιος. Γι' αυτό, ναι. Από εκεί μπερδεύομαι εγώ. Καμιά φορά, επειδή όταν θέλω να μπω να δω κάτι, πατάω το Digital TV. Να κατεβάσεις και... το app. Ε? Να κατεβάσεις το app. Το application, εντάξει. Okay. Επειδή κυρίως εγώ στο κινητό είμαι κυρίως μόνο για μηνύματα και για τηλέφωνα. Έχω απενεργοποιήσει και όλες τις ειδοποιήσεις, τα πάντα όλα, και το χρησιμοποιώ ως τηλέφωνο, όπως ήταν παλιά. Και είμαι όλη την ημέρα μπροστά στον υπολογιστή ή στο λάπτο. Ναι. Για πες μου λοιπόν τώρα, έτσι, μετά από... βγήκατε στον αέρα από τον Οκτώβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, σε ένα τρίμηνο. Όχι ως πρώτο απολογισμό, αλλά ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα όταν... και το καλοκαίρι που τα είχαμε συζητήσει λίγο, που θα αναλάβανε σε αυτό το project, με το τι βρήκες μπροστά σου, με το πώς ήταν όλη αυτή η διαδικασία του να στηθεί, του να βγει στον αέρα, του αφού βγήκε στον αέρα. Κοίταξε, στήσαμε ένα κανάλι από το μηδέν. Μια πολύ μικρή, σφιχτή ομάδα ανθρώπων, με όλες τις ειδικότητες και ιδιότητες. Τώρα που το σκέφτομαι, είναι μεγάλο κατόρθωμα τελικά αυτό που έγινε μέσα σε 2-3 μήνες. Όχι επειδή το κάναμε εμείς, αλλά είναι κατόρθωμα σε 2-3 μήνες μέσα σε συνθήκες κορονοϊού να στείνεις στούντιο μέσα στην καρδιά της Λευκωσίας, να κάνεις 10 διαφορετικά στουντιακά σετς, να προσλαμβάνεις κόσμο, να κάνεις εξωτερικά γυρίσματα. Και πήδηξα και στάδια, να σκεφτείς τις εκπομπές, να στηθούν, να στελεχωθούν, παρουσιαστές, περιεχόμενο. Είχε πάρα πολλά πράγματα που έγιναν μέσα σε 2 μήνες. Οπότε, τώρα γυρνώντας πίσω, λέω εντάξει, μπράβο μας, ας πούμε, μπράβο. Υπάρχει και μια παρεξήγηση, ξέρεις, ακούει κάποιος στο πρώτο διαδικτυακό κανάλι της Κύπρου και συνειρμικά, για κάποιο λόγο, φαντάζεται ότι είμαστε σε ένα χώρο, ξέρω εγώ, που είναι ένα δωμάτιο, ναι, και τα σκηνικά αλλάζουν πίσω, να καλή ώρα, ξέρω εγώ, με ένα video wall κτλ. Και όποιος έρχεται για γύρισμα φιλοξενούμενος στο κανάλι, εντυπωσιάζεται, γιατί λέει, α, είναι κανάλι κανονικό, παιδιά. Δηλαδή, αυτό το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Καλά, εσείς έχετε κανάλι κανονικό. Μ' αρέσει αυτό το κανάλι κανονικό. Μα είναι κανάλι. Είναι κανάλι. Απλά υπάρχει μια διαφορά με τη συμβατική τηλεόραση. Δηλαδή, δεν εκπέμπεται σε συχνότητα τηλεοπτική, αλλά εκπέμπεται στο διαδίκτυο. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτό. Έτσι δεν είναι? Για να το καταλάβει και ο κόσμος, δηλαδή, που βλέπει και ενδεχομένως ακόμα να αναρωτιέται ποιες είναι οι διαφορές. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτό δίνει ευκολία κινήσεων. Πάρα πολύ. Μας δίνει πάρα πολύ ευελιξία. Είμαστε κύριοι του εαυτού μας. Κάνουμε πολλά πειράματα, κάνουμε πολλές αλλαγές. Δεν σημαίνει βέβαια ότι πατάμε όλες τις κόκκινες γραμμές. Δηλαδή, εντάξει, δεν είμαστε οι έξυπνοι και τα κάνουμε όλα καλύτερα και πιο προχωρημένα. Αλλά εντάξει, δεν υπάρχουν κάποιοι συμβατικοί, παραδοσιακοί περιορισμοί. Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή μπορώ, ας πούμε, να βγάλω το late night η ώρα 9, δεν θα το βγάλω η ώρα 12 στο διαδίκτυο. Λέω τώρα ένα έτσι ανώδυνο παράδειγμα. Έχουμε μια ευελιξία και μπορούμε και παίζουμε πάρα πολύ με το πρόγραμμά μας, γιατί εμείς δεν ποντάρουμε στη θέαση. Ποντάρουμε στην ασύγχρονη. Δηλαδή, δεν μπορείς τώρα να με δεις, που η εκπομπή μου είναι στις 8. Δεν πειράζει. Μπορείς να με δεις στις 10, στις 12. Οπότε, ευκαιρίσεις. Έχουμε τέτοια πλεονεκτήματα πολλά. Είναι θα κάνω τώρα κάτι που απαγορεύεται από τα διατάγματα, αλλά θα το κάνω. Ναι. Και μετά θα απολυμανθώ. Έχω και την απολύμανση. Έχει πολύ κρύο εδώ. Αυτό που περιγράφεις είναι αυτό που λέμε το σύμφωνα με τις ανάγκες του καθενός και την ώρα που θέλει, στα κυπριακά on demand. On demand, μπράβο. Για να το καταλάβει ο κόσμος. Ναι, on demand. Δηλαδή... Καμιά φορά λέμε τα πράγματα στα ελληνικά και δεν καταλαβαίνουμε τι λέμε. Πρέπει να πούμε τον όρο, κοίτα, τον αγγλικό. Ναι, επειδή είμαι λίγο υπέρ του να χρησιμοποιούμε τη γλώσσα μας, αλλά έχεις δίκιο ότι κάποιες ορολογίες τελικά. Με κάποιες ορολογίες είμαστε πιο εξοικειωμένοι στα αγγλικά. Ναι, είναι το on demand. Είμαστε, ρε παιδί μου, ένα Netflix. Πώς να σου το πω. Ναι. Νομίζω ότι είναι καλύτερη περιγραφή αυτή. Μπαίνεις, διαλέγεις τι θέλεις να δεις. Και το βλέπεις. Και το βλέπεις ό,τι ώρα θέλεις. Για σένα, το να περάσεις κατά κάποιο τρόπο απέναντι. Και όταν λέω να περάσεις απέναντι, είναι ότι έχεις την ευθύνη του να επιλέξεις, ας πούμε, το ποια εκπομπή, το ποιος παρουσιαστής κλπ. Όλο αυτό, πώς λειτουργήσε σε σένα? Κοιτάξε, ήταν πρόκληση για μένα και ομολογώ ότι ήταν και πάρα πολύ δύσκολο. Όμως
Το πιο δύσκολο από όλα ήταν όταν συνέλαβα τον εαυτό μου να μιλά, ξέρω εγώ, για πιθανό παρουσιαστή. Λέω τώρα. Ναι. Και λέω, καλά ρε παιδί μου, και για μένα, ας πούμε, και για άλλους που ήμασταν μπροστά από το γυαλί, έτσι μιλούσαν κάποιοι. Ασυναίσθητα, όταν πας να στήσεις μια εκπομπή και διαλέγεις πρόσωπα κτλ., αρχίζεις και μιλάς με έναν τρόπο, λες και το άτομο που θα παρουσιάσει, πώς να το πω, να μην ακουστεί λάθος. Σαν να είναι αναλώσιμο, σαν να είναι προϊόν. Όχι, σαν να είναι προϊόν. Ναι. Προϊόν. Πού είναι, η εκπομπή όμως είναι το τηλεοπτικό προϊόν και ευτυχώς δεν έπεσε σε αυτή την παγίδα. Γιατί είναι παγίδα στην οποία πέφτει από κεκτημένη ταχύτητα. Και γενικά έχω ως γνώμονα από αυτή τη θέση που έχω τώρα στην digital, ποτέ να μην κάνω πράγματα τα οποία υπέστην στο παρελθόν από ανθρώπους οι οποίοι είχαν τις υπεύθυνες θέσεις. Αυτός είναι ο βασικός μου γνώμονας. Γιατί με ρωτάνε τι κάνεις και πώς το κάνεις. Λέω, παιδιά, πάντα το πάω να κάνω κάτι. Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι αυτό. Τι δεν θα ήθελα να μου κάνει εμένα στο παρελθόν ένας άνθρωπος που ήταν ο υπεύθυνος μας, ο προϊστάμενος μας, το πούμε έτσι, ο ηγέτης αυτής της ομάδας. Γιατί θεωρώ ότι πρέπει να είσαι ηγέτης, δεν πρέπει να είσαι αφεντικό. Και εσύ πρέπει να δίνεις το παράδειγμα. Η αλήθεια είναι ότι γενικότερα αυτό ισχύει σε πάρα πολλούς τομείς. Καθώς πολλές φορές μπαίνουν σε θέσεις κλειδιά ή εξουσίας άτομα που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία από όλο αυτό που, το οποίο οι αποφάσεις τους μάλλον θα επηρεάσουν όλους τους υφιστάμενούς τους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή το να ξέρεις και να λες ότι αυτά τα οποία ξέρω ότι έχουν συμβεί δεν θέλω να τα κάνω στους άλλους είναι πολύ σημαντικό γιατί το ξέρεις, κρίνεις εξ ιδίων. Κοίταξε, και δεν είναι απαραίτητα συμπεριφορές που συνέβησαν. Ναι. Είναι και πράγματα που μπορεί να μην συνέβησαν. Δηλαδή, είναι ωραίο, ας πούμε, την ώρα που άλλο σχολάει και έχει κάνει ένα 9ωρο για να βγει μια δουλειά στον αέρα, το πεις ένα σε ευχαριστώ. Ναι, δουλεύει, ναι, πληρώνεται, αλλά δεν σου στοιχίζει κάτι να πεις και σε ευχαριστώ πολύ και καλό δρόμο. Δεν πιστεύω ότι στοιχίζει κάτι. Σα-ίσα φεύγει με μια καλή κουβέντα, ας πούμε, και νιώθει μέσα του ότι με εκτιμάει, ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος με τον οποίο δουλεύω. Τέτοια μικρά δηλαδή. Μην φαντάσεις ότι έχω βάλει κάτω στρατηγικές. Όταν λέω ότι κάνω πράγματα που δεν θα ήθελα να μου έχουν κάνει ή να μου κάνουν. Αυτό εννοώ στο κομμάτι το ανθρώπινο. Υπ' αυτή την έννοια. Ανασκόπηση. Έτσι με την έννοια της προσωπικής ανασκόπησης, γιατί για σένα ήταν μια χρονιά, πέραν όπως ήταν για όλους, ήταν και χρονιά αλλαγών, επαγγελματικών αλλαγών, ακόμα και προσωπικών αλλαγών. Διάβαζα προχθές την ανάρτησή σου για την αλλαγή στη ζωή σου με τη Μαρία, που η Μαρία πλέον περνάει στην... Ότι θα περάσει κάποια στιγμή, παρεξηγήθηκε λίγο εκείνη η ανάρτηση, δεν πήρα εντάξει, και πολλά μηνύματα, όλα παρεξηγούνται. Ξέρεις, πάντα πλέον έχουν... όλα παρεξηγούνται, δηλαδή εντάξει, ναι, είναι ναι. Ένα σταθμός στη ζωή κάθε γυναίκας, κάθε κοριτσιού αυτό το πράγμα, τέλος πάντων. Ναι, ήταν αλλά... γι' αυτό, ενώ με την έννοια αυτών αλλαγών, ότι πλέον, ας πούμε, συνειδητοποιήσω ότι το κοριτσάκι μου άρχισε πλέον περνάει σε μια άλλη κατηγορία. Ναι. Σε μια άλλη φάση της ζωής του, τέλος πάντων. Όχι κατηγορία, συγγνώμη. Οπότε, γενικά για σένα ήταν μια χρονιά πολλών αλλαγών, σε πολλά επίπεδα. Κοίταξε, θετική είναι εμένα η αποτίμηση της χρονιάς, πριν και πάνω απ' όλα γιατί είμαστε όλοι καλά. Πέρασα δύσκολα γιατί... Έχω μέσα σε ένα χρόνο, σε ένα ημερολογιακό έτος, έχω δει δύο φορές την οικογένειά μου στην Ελλάδα. Το οποίο, όπως είμαι σίγουρη, θα γνωρίζεις κι εσύ, σαφώς και δεν είναι εύκολο. Και όχι μόνο το ότι δεν τους βλέπεις, το ότι τώρα δεν θέλω ούτε να το λέω και να τα ακούω, χτύπα ξύλο. Αν γίνει και κάτι, υπήρξαν και υπερχρονικές περιόδοι που δεν μπορούσαμε ούτε καν να ταξιδέψουμε. Δηλαδή, λες ότι με χωρίζει, ας πούμε, μια θάλασσα από τους δικούς μου ανθρώπους και αν πάθουν κάτι, τι. Αρχίζει και κάνεις εικόνα κάποια πράγματα και εκείνη που σε πιάνει ο πανικός. Γι' αυτό είπα πριν ότι πρέπει να είμαστε ευγνώμονες, που είμαστε καλά, που έχουμε την υγεία μας. Δεν είναι ένα κενό σύνθημα. Πάντα σκέφτομαι ότι υπάρχουν πολύ χειρότερα. Εντάξει, δεν τους βλέπω, αλλά είναι καλά. Άρα το αποτιμώ θετικά. Σε ό,τι αφορά το επαγγελματικό βήμα, πάλι θετικά το αποτιμώ, γιατί θεωρώ ότι πήγα μπροστά και ότι σε παίρνει μπροστά, μόνο θετικό μπορεί να είναι. Δεν ήταν εύκολο, ήταν ένα ρίσκο, ήταν μια μεγάλη πρόκληση, αλλά νιώθω ότι με παίρνει μπροστά. Άρα ούτε καν έχω κάνει δεύτερη σκέψη, ούτε το μετανιώνω, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν αγαπώ το ΡΙΚ, ότι δεν αγαπώ τους συναδέλφους μου, με κάποιους έχω κρατήσει πάρα πολύ καλές σχέσεις και μιλάμε και στα τηλέφωνα και με βιντεοκλήσεις και μπορεί να προλάβαμε και λίγο να βρεθούμε από κοντά. Θέλω να πω, δεν αναιρεί το επόμενο βήμα.
το προηγούμενο, γιατί υπάρχει και αυτή η παρεξήγηση. Ναι. Λες ότι είσαι καλά σε μια δουλειά και λένε αμέσως, α, να είδες, ισοπεδώνει την προηγούμενη. Όχι ρε παιδιά, δεν αναιρεί το ένα το άλλο. Άρα σε γενικές γραμμές κάνω μια θετική αποτίμηση, σου λέω γιατί το ίδιο. Κουραστικά και φορτικά, γιατί είμαστε πριν και πάνω απ' όλα καλά. Έχουμε την υγεία μας και υπάρχουν άνθρωποι που περνάνε πάρα 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 πολύ δύσκολα, όχι πολύ χειρότερα από εμάς, πολύ πολύ δύσκολα και θα έρθουν ναι, και φαντάζομαι, πολύ κοίταξε, αυτό που είπες, ήθελα να σε ρωτήσω, ας πούμε, τι σου έλειψε φέτος, φαντάζομαι είναι το ίδιο πράγμα που έλειψε και εμένα, δηλαδή αυτό, το να μπορείς να πας, ας πούμε, να δεις τους δικούς σου στην Ελλάδα που δεν μπορείς. Εγώ, ας πούμε, έλεγα, σκεφτόμουν να πάω τώρα τις γιορτές και λέω, πώς να πάω, αφού μέχρι να πάω, θα με βάλουν καραντίνα 10 μέρες. Δηλαδή δεν θα προλάβουν αυτό και πίσω. Μέχρι να κάνω την καραντίνα. Να σου πω, αρχίζεις και μετράς λίγο τα ρίσκα. Ναι. Δηλαδή να έρθουν, να τους φέρεις. Και αν τα παιδιά έχουν κάτι και να κολλήσεις, να τους κολλήσεις και μετά. Και, ξέρεις, και λες, παρά τώρα να πάει κάτι στραβά και να κουτουλά το κεφάλι μου, θα κάνω την καρδιά μου πέτρα και θα περιμένω. Εγώ έχω να μπω σε αεροπλάνο από το Γενάρη. Έχω κλείσει χρόνο το Γενάρη του 20. Ήταν η τελευταία φορά που είχα ταξιδέψει στην Ελλάδα. Αλλά θα κάνουμε υπομονή. Θα κάνουμε υπομονή. Δεν κάνουμε διαφορετικά. Και ελπίζω τα καλύτερα να έρθουν, αν και δεν τα βλέπω πριν το καλοκαίρι, αλλά εντάξει. Θέλουμε να είμαστε όλοι αισιόδοξοι, αλλά δεν πρέπει και να εθελοτυφλούμε ή να πετάμε έτσι, στα σύννεφα. Σίγουρα. Είναι διαφορετικά πράγματα. Είναι διαφορετικά. Ναι, να είσαι αισιόδοξο, ναι, να μην μιζεριάζει. Από την άλλη, όπως είπα και πριν, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει ότι μας λένε να το καταπίνουμε αμάσιτο, να βάλουμε τον εγκέφαλό μας στον πάγο και να μην επεξεργαζόμαστε τίποτα και να μην έχουμε άποψη. Να έχουμε άποψη ως πολίτες όμως, όχι ως ας πούμε τύπου ειδική. Και θεωρώ ότι κάποτε και η πίεση που ασκείται από τον πολίτη, ο οποίος σοβαρά τοποθετείται και με επιχειρήματα, φέρνει αποτέλεσμα. Φέρνει. Δεν είναι αυτοί, α, είναι πέντε και φωνάζουν μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όχι, δεν είναι έτσι. Πιστεύω ότι όταν η πίεση έχει και συνοδεύεται από λογικά επιχειρήματα, τότε αυτοί που διοικούν, αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις, αυτοί που κυβερνούν κατ' επέκταση, υποχρεώνονται να ακούσουν και κάποτε να αλλάξουν και στάση. Mm. Ποια είδηση σου έλεγα ότι ήταν η πιο σημαντική της χρονιάς, θα μπορούσες να πεις, να ξεχωρίσεις μία. Την πιο σημαντική είδηση της χρονιάς. Ή αυτή, να το βάλω διαφορετικά. Ποια είδηση που άκουσες σε έβγαλε από τα ρούχα σου, έτσι μεταφορικά που λέμε αυτό. Σε έκανε, όχι, να πεις, όχι, δεν είναι δυνατόν. Εκνευρίστηκα πάρα πολύ με τα τελευταία μέτρα. Με τα τελευταία περιοριστικά μέτρα. Και θέλω να σου πω ότι είμαι εξ εκείνων που, για να είναι ξεκάθαρο, γιατί πρέπει όλα πια να τα λέμε και με μια ουρά, με τρεις διευκρινήσεις, πιστεύω ότι υπάρχει ο ιός. Ναι, πιστεύω ότι πρέπει να εμβολιαστούμε. Έπεσαν πολλά λεφτά, ενώθηκε ο κόσμος, ο πλανήτης, τα κορυφαία κεφάλια, οι εταιρείες, για να βρεθεί το εμβόλιο αυτό. Θέλω να πω ότι δεν είμαι στους αρνητές, αλλά με τα τελευταία περιοριστικά μέτρα ένιωσα, ρε παιδί, με ένα βιασμό της λογικής μου για κάποια από αυτά. Και πριν ένα μήνα, για να καταλάβεις πόσο υπάκουη είμαι πια, είχα ψευδώς θετικό τεστ, rapid test. Και για να προλάβω τη διαδικασία, κάτσα να κάνω την ιχνηλάτηση. Και λέω του Χαραλάμπου, δεν ξέρω αν είμαι το καμάρι της ιχνηλάτησης ή για κάποιο συντροπή της ιχνηλάτησης, γιατί βγαίναν 10 άτομα. Και μέσα σε αυτά τα 10 άτομα και οι άνθρωποι του σπιτιού, ναι, που είναι άλλα 4 άτομα. Δηλαδή, θέλω να πω, συμμορφώνομαι. Αλλά τα τελευταία μέτρα ένιωσα ότι κάποια από αυτά ήταν βιασμός της λογικής μου. Δηλαδή, το να μην μπορώ να δεχτώ επίσκεψη στο σπίτι μου, αλλά να μπορώ μέσα στη μέση του δρόμου να πάρω το παιδί μου να δει τον ονό του για να πάρει το δώρο του για τα Χριστούγεννα, το θεωρώ βιασμό της λογικής μου. Δεν έχει λογικό αίρισμα. Συμμορφώνομαι, αλλά δεν μπορείς να με πείσεις ότι είναι λογικό. Ή για παράδειγμα ότι κλείνεις τα μολ, αλλά αφήνεις κάποια άλλα μεγάλα καταστήματα ανοιχτά. Ποια είναι η διαφορά, δεν έχω πιστεί, έχω πάρει εξήγηση. Δεν έχω πιστεί όμως από αυτή την εξήγηση ως πολίτης. Και να σου πω και κάτι, κάποια στιγμή, χωρίς, το λέω για δέκατη φορά, χωρίς να σημαίνει ότι δεν συμμορφωνόμαστε και δεν υπακούμε, γιατί κάποιοι ξέρουν καλύτερα από εμάς και αυτοί είναι ειδικοί, οι επιστήμονες. Πρέπει να...
κάποια στιγμή να κουνήσουμε και εμείς το δάχτυλο. Δηλαδή, μισό λεπτό ρε παιδιά. Ωραία, περάσαμε ένα καλοκαίρι σχετικά ευχάριστο. Τι κάνατε σε αυτό το καλοκαίρι? Αυξήσατε τις κλίνες, φτιάξατε περισσότερες μεθ, τι έχει γίνει με αυτό το εμβόλιο? Θα είναι, ας πούμε, παράδειγμα, ερωτήσεις που θα έκανες στον Υπουργό Υγείας ή σε κάποιον άλλον. Στον οποιοδήποτε θα μου κουνήσει το δάχτυλο ότι δεν συμμορφώνομαι και ότι δεν είμαι υπάκουη. Διότι ο κόσμος, όσο υπάκουος και να θέλει να είναι, κάποια στιγμή εκνευρίζεται. Όχι από το lockdown, δεν δυσφορεί από την πανδημία και από το lockdown. Εκνευρίζεται όταν νιώθει ότι δεν του λες πράγματα που είναι λογικά. Και πιστεύω ότι κάπου εκεί τώρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Δηλαδή, περιμένω να δω τι θα ανακοινωθεί στις επόμενες δύο μέρες και νιώθω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, όχι εμείς, αυτοί που θα τα ανακοινώσουν, τι θα ανακοινώσουν, ποιο περιεχόμενο θα έχουν, να πείσουν τον κόσμο, γιατί είμαστε πάρα πολύ οριακά, αυτό το πιστεύω. Και αυτές οι μικρές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που έχουν αρχίσει και ξεφυτρώνουν δεξιά και αριστερά δεν είναι τυχαίες και δεν πρέπει να τις απαξιώνουμε και να λέμε είναι πέντε ψεκασμένοι. Γιατί ξαφνικά οι πέντε ψεκασμένοι θα γίνουν 15, 55, 105 και το πράγμα θα χαθεί. Αυτή είναι η δική μου άποψη και η δική μου ανησυχία. Η σχέση εμπιστοσύνης είναι το βασικό, είναι το κλειδί σε αυτή τη θέση, σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή να εμπιστεύεται ο πολίτης εσένα που βγαίνεις μπροστά εκεί και του λες θα κάνεις αυτό, αυτό και αυτό, γιατί είναι θέμα δημόσιας υγείας. Τελείωσε. Ναι, συμφωνώ. Και να πω και κάτι. Ναι. Επειδή στο πρώτο κύμα, ας πούμε, εγώ έχω πάρα πολύ εμπιστοσύνη και ακόμα έχω. Στο πρόσωπο, ας πούμε, του Υπουργού Υγείας έχω εμπιστοσύνη. Για να είμαι καθαρή, δεν είναι ένας άνθρωπος που λαμβάνει αποφάσεις μόνος του, έτσι. Έρχεται μια ομάδα, τον συμβουλεύει, λαμβάνονται αποφάσεις. Εγώ αυτό που θέλω, και δεν θα λέω, δεν θα δείξω έναν υπουργό. Και δεν λέω τώρα ότι έχω εμπιστοσύνη για να κάνω δημόσιες σχέσεις, καμία σχέση. Αν δεν είχα, θα το έλεγα. Αλλά, ας πούμε, για παράδειγμα, επιδημιολογική ομάδα. Πρέπει να αποφασίσουν λίγο μεταξύ τους, ρε παιδιά. Δηλαδή, δεν μπορεί ο καθένας να λέει ένα Α το πρωί, Β ο άλλο το μεσημέρι και Γ ο τρίτο το απόγευμα. Ναι, ο καθένας να έχει προσωπική άποψη, να επιλεγούν πέντε άτομα που θα ξέρουμε ότι εκπροσωπούν αυτό το Υπουργείο και αυτά που θα λένε, αυτά θα είναι. Μην είναι ο κόσμος αζαλισμένο κοτόπουλο, τι τελικά ισχύει. Ναι, είναι και από το πρωί, ας πούμε, βλέπουμε ότι ακόμα και στην επιδημιολογική ομάδα υπάρχουν δύο τάσεις. Ακριβώς. Η μία τάση λέει έτσι, η άλλη τάση λέει αλλιώς. Ναι, και να είναι λίγο καθαρό. Ποιον εκπροσωπούν? Και όχι μόνο αυτό, και βγαίνουν, επειδή βγαίνουν και στα κανάλια, αυτό που πιστεύει ο καθένας ξεχωριστά το λέει. Δεν εκφράζει την ομάδα, εκφράζει τις δικές του απόψεις. Και το λέει, η προσωπική μου άποψη είναι αυτή. Μα, εντάξει. Ναι, προσωπική άποψη, αλλά κάποιος που βλέπει, ας πούμε, έτσι φευγαλέα και παρακολουθεί, ναι, και δεν έχει ακούσει την προσωπική άποψη και λέμε ότι είναι μέλος επιδημιολογικής ομάδας που συμβουλεύει το Υπουργείο Υγείας, εκεί αρχίζει το πράγμα λίγο και περιπλέκεται. Θέλω να πω ότι όλοι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και εμείς ως πολίτες, γιατί βλέπω πράγματα που με στενοχωρούν. Δηλαδή ότι κάπου λίγο από την αντίδρασή μας δεν προσέχουμε, ψάχνουμε να βρούμε παράθυρα. Ναι, και εγώ βρήκα παράθυρα. Ναι, στάθηκα μέσα στη μέση του δρόμου και ήρθε ο νονός του παιδιού μου και του έδωσε το δώρο. Παράθυρο είναι, ναι. Δύο ήμασταν, δεν συναθρηστήκαμε περισσότεροι και ένα το ανήλικο. Μα έτσι θα γίνονται δουλειές? Όχι. Ναι, και μετά, ας πούμε, παράδειγμα, μπορεί να πας με τον νονό του άλλου του παιδιού. Παραδίπλα, ας πούμε. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Είναι, ναι. Δημιουργείς, προσπαθείς να καλύψεις ένα πράγμα και μετά δημιουργείς άλλο. Σου λέω, δεν είναι πάντα με δολιότητα. Ψάχνεις λίγο να βρεις και την ισορροπία, ναι. Γιατί κάποια στιγμή θα αρχίσουμε να... Και είναι και αυτό που λέμε καμιά φορά, ότι η επιτυχία, πώς το λένε, έχει πολλούς πατεράδες, η αποτυχία είναι ορφανή. Σαφώς, σαφώς. Γι' αυτό λέω ότι έχω εμπιστοσύνη στο συγκεκριμένο Υπουργό Υγείας. Μου πνέει μια εμπιστοσύνη, αλλά θέλω λίγο όταν να ανακοινωθούν επιτέλους τα νέα μέτρα, γιατί σέρνεται και σέρνεται αυτό το πράγμα και κακώς το αφήνουμε να σέρνεται. Να το πάρουμε απόφαση, αν θα είναι να κλειδωθούμε, να καθαρίσουμε και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε κάποια στιγμή τη ζωή μας όσο πιο φυσιολογικά γίνεται. Για να πάμε λίγο ξανά πίσω στη digital, κλείνοντας, γιατί τελικά δεν θα προλάβουμε να παίξουμε από ό,τι φαντάζομαι, έτσι δεν είναι, Αλεξία? Δεν θα παίξουμε. Ναι, πέστε μου το χρόνο. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, πότε ξεκινάει το νέο πρόγραμμα? Τη Δευτέρα. Που μας έρχεται εδώ? Ναι, ναι.
Τι ώρα το πρωί ξεκινάει? Όχι, το πρωί ξεκινάμε στις 11 ναι. και αρχίζει εμπλουτισμός με νέα αθλητική εκπομπή το μεσημέρι στην Κερκίδα, με την αφρόκρεμα του Κερκίδα Net, για αυτούς που αγαπούν το ποδόσφαιρο. Και μετά σταδιακά από τη μεθεπόμενη εβδομάδα ξεκινάμε από το πρωί και εμπλουτίζουμε την ενημερωτική μας ζώνη. Μέχρι το τέλος του Γενάρη θα έχουμε ενημέρωση από τις 8 το πρωί μέχρι και το μεσημέρι, με κορύφωση το κεντρικό δελτίο το βράδυ. Θα βάλουμε και απογευματινό. Α. Θα είμαστε απέναντι όμως, εντάξει, θα είμαστε 2-4. Δεν θα σε ανταγωνιστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Οπότε μπορείς να μας συνεχίσεις να μας αγαπάς. Δεν θα πάω απέναντι. Σας αγαπάω ούτως ή άλλως. Λοιπόν, πριν βάλεις τη μάσκα σου για να έρθεις από εκεί εδώ, μάλιστα. από το στούντιο εδώ, γιατί πρέπει να έρθεις να μπεις και με το δεξί που λένε για το ποδαρικό, έτσι. Εννοείται. Το δώρο, το αναμνηστικό φέτος από την εκπομπή που είναι βιβλία, γιατί φέτος δίνουμε τα βιβλία να προωθήσουμε λίγο και την ανάγνωση και την φιλαναγνωσία. Την νουβέλα του Κώστα Θεολόγου, την κρύπτη του Βιτάλ, την νουβέλα αυτή είναι το δώρο για εσένα. Ευχαριστώ είναι ένα συνταρακτικό προσκύνημα, μια τελετουργία που κάνει ο Βιτάλ, ένας Εβραίος της Θεσσαλονίκης. Δύο πόλεις, δύο διαφορετικές χρονικές περίοδοι, το Παρίσι της δεκαετίας του 80 και η Θεσσαλονίκη του Ολοκαυτώματος. Αυτό είναι και ευχαριστούμε και το Σολώνιο Κέντρο Βιβλίου. Σε ευχαριστώ. Έτσι λέω πολύ επιγραμματικά την ιστορία του βιβλίου. Τέλεια.